Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Άλλη μία μέρα χωρίς έτσι αγωνιστική δράση. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, όπως έχουμε πει και από την, και από τη Δευτέρα, οι μέρες χωρίς αγωνιστική δράση, αλλά δεν είναι πολλές οι μέρες αυτές. Έτσι όπως είναι φέτος η κατάσταση με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πολύ αργά και με την επόμενη που ξεκινάει αρκετά νωρίς σε σχέση με το πώς ολοκληρώθηκε η προηγούμενη, δεν θα έχουμε πολύ καιρό που δεν θα έχουμε να συζητάμε για αγωνιστικά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, καθημερινά βλέπετε ότι όλο και κάτι μπορεί να προκύπτει για το κομμάτι το μεταγραφικό, χωρίς να είμαστε σε πολύ ουσιαστικές καταστάσεις, αλλά και τα δημοσιεύματα υπάρχουν, και από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορες ομάδες για διάφορους παίκτες και από τον ΠΑΟΚ για υποθέσεις δικές του, έτσι που μπορεί να τρέχουν, όλο και κάτι προκύπτει καθημερινά. Δηλαδή, σήμερα είναι στην επικαιρότητα το θέμα του Μίσιτς. Ένα θέμα που, όπως και να το κάνουμε, έχει διάφορες παραμέτρους. Δηλαδή, ουσιαστικά μια συμφωνία η οποία υπήρχε ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Sporting εκεί κοντά στο Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, και με τον ΠΑΟΚ φυσικά να έχει συμφωνήσει με το Μίσιτς για τα πάντα, για τριετές συμβόλαιο, για τις απολαβές του Κροάτη. Αρχικά η έξαρση της πανδημίας και στη συνέχεια το θέμα υγείας το οποίο εμφάνισε ο Μίσιτς, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, όλα τα άλλα είναι εντελώς δευτερεύοντα μπροστά σε αυτό, έχουν πάει την όλη υπόθεση πίσω. Δηλαδή, ένα θέμα που, αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο παράμετροι που, όπως και το κάνουμε, πολύ σημαντικές, θα είχε ολοκληρωθεί, ξέρω εγώ, τέλη Μαΐου, όπως ήταν αρχικά, αν θυμάμαι καλά, η ημερομηνία, τέλη Ιουνίου. Τώρα έχει τραβήξει και είναι και λίγο ερωτηματικό, γιατί έχει μπει στη μέση για αυτό το θέμα υγείας του Κροάτη. Οπότε η όποια κίνηση είναι να γίνει, πρέπει να είναι τσεκαρισμένη 100%. Αυτό που αναφέρουν σήμερα οι Πορτογάλοι και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται, είναι ότι στην επαφή που έχει γίνει από πλευράς ΠΑΟΚ με τις πρώτες Λισαβόνας, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε ένα ζήτημα το οποίο πήγε πίσω ένα μήνα αρχικά λόγω της πανδημίας, πλέον έχει προκύψει αυτό το θέμα υγείας, οπότε είναι ουσιαστικά θέμα συνεννόησης των δύο πλευρών το πώς θα ολοκληρωθεί. Αυτό που έχει βγει λοιπόν σήμερα από την Πορτογαλία και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται, μιλάμε για το ποσό των 2 εκατομμυρίων, το οποίο δεν αλλάζει, ούτε χαλάει κάτι στην συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ο τρόπος καταβολής είναι το θέμα, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που, εφόσον προχωρήσει, και φυσικά εννοείται και ο Μίσιτς είναι καλά, που είναι το πιο σημαντικό όλων σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε για το Κροάτη, είναι μια συμφωνία που νομίζω καλύπτει όλες τις πλευρές. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ δώσει το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο δόσεις, δηλαδή 1 εκατομμύριο τώρα και ένα από τη στιγμή που ο Κροάτης θα είναι ξανά διαθέσιμος, γιατί αυτό είναι ερωτηματικό σήμερα που μιλάμε. Έτσι, δεν μπορούμε με σιγουριά ότι θα είναι διαθέσιμος, ξέρω εγώ, 1 Σεπτεμβρίου για παράδειγμα. Το περιμένουμε και μακάρι να είναι καλά φυσικά για να μπορέσει να επιστρέψει full στην αγωνιστική δράση. Και φαίνεται αυτό το πράγμα να προχωράει. Είναι μια εξέλιξη που έχει τον ενδιαφέρον της. Για ένα θέμα όμως το οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό θεωρούταν ζωτικό, έτσι, με την παρουσία του Μίσιτς όλη τη χρονιά, που νομίζω ότι μαζί με τον Γιαννούλη διεκδικούν το τίτλο του MVP. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό υπάρχει κάποια αμφιβολία. Ή ο Κροάτης ή ο Γιαννούλης, ουσιαστικά ήταν δύο παίκτες οι πιο πολύτιμοι, να το πω έτσι, και με τις περισσότερες συμμετοχές, με τη μεγαλύτερη, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, προσφορά με βάση την εικόνα τους όλη τη χρονιά. Αλλά προέκυψε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για τον Κροάτη, ένα θέμα υγείας, ένα σοβαρό θέμα υγείας, το οποίο είναι σε φάση που προσπαθεί να το ξεπεράσει, είναι σε φάση που προσπαθεί να βρει
την άκρη του και ο Κροάτης να το ξεπεράσει και από εκεί και πέρα να επιστρέψει φυσικά στην αγωνιστική δράση. Στην όλη επαφή που υπάρχει από τον που υπάρχει ανάμεσα σε ΠΑΟ και Sporting Λισαβόνας, νομίζω ότι ξέρω αν θα μπορεί να χαλάσει κάτι, αλλά μέχρι τώρα και οι δύο πλευρές έχουν δείξει κατανόηση στις καταστάσεις και κυρίως οι Πορτογάλοι, έτσι, γιατί αν οι Πορτογάλοι ήταν αδιάλακτοι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω κουβέντα. Απλά και οι Πορτογάλοι προφανώς θεωρούν ότι χρήματα στην προκειμένη περίπτωση δύσκολα θα βρουν από αλλού. Στη λογική ότι ο Μίσης τον ΠΑΟΚ έπαιξε, ο ΠΑΟΚ τον θέλει και θέλει να τον κρατήσει, άσχετα να έχει προκύψει και αυτό το ζήτημα με την υγεία του. Είναι σημαντικό το θέμα του Μίσης. Είναι ένα ζήτημα από όλα αυτά τα οποία αναφερόμαστε τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εκπομπές, μετά το τέλος των play-off, τα οποία ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει λύση. Έτσι, υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία είναι στο προσκήνιο. Ένα από αυτά είναι και του Μίσης. Και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όσο μπαίνουμε πιο πολύ στη μεταγραφική περίοδο, θα προκύπτουν διάφορα δημοσιεύματα, διάφορες πληροφορίες, άλλες μπορεί να μην επιβεβαιώνονται, άλλες να επιβεβαιώνονται. Στην προκειμένη με τον Κράτη, το συγκεκριμένο δημοσίευμα αρχικά και γενικότερα πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Έτσι, για τον Μίσης. Υπάρχουν, ξαναλέω, και άλλα θέματα. Ο καθένας μπορεί να τα κρίνει σε πιο σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά. Εγώ, όπως έχω ξαναπεί, το έλεγα και από τη Δευτέρα, και βλέπω ότι προς τα εκεί πάει και η κουβέντα. Δεν ξέρω αν κάποια πιθανή άφιξη της οικογένειας Σαββίδη φέρει διάφορες εξελίξεις. Επίσης, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για την οικογένεια Σαββίδη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να σου πει με σιγουριά ότι θα έρθουν εδώ σε δύο μέρες, θα έρθουν εδώ σε μια εβδομάδα, θα έρθουν εδώ σε ένα μήνα. Έτσι. Πάντως, αν υπάρξει κάποια άφηξη κάπου στα κοντά, προφανώς και κάποια θέματα θα τρέξουν γρηγορότερα. Έτσι, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Νομίζω ότι κάποια πιθανή άφηξη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ίσως να φέρει οριστική εξέλιξη σε θέματα όπως αυτό του Βιρίνια, όπως αυτό του Μαουρίσιο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, στο θέμα του Φερέιρα δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό. Και ο Πορτογάλος συνεχίζει με το συμβόλαιο το οποίο έχει σε ισχύ. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι μια άφηξη του Ιβάν Σαββίδη, όποτε και είναι αυτή, και εννοώ σε ένα νορμάλ χρονικό διάστημα, δεν λέω μετά από δύο μήνες, ίσως φέρει εξέλιξη στα θέματα που καίνε μέσα σε κάποιο πολύ. Ίσως και μια κουβέντα με τον Φερέιρα και τα θέματα του Βιερίνη και του Μαουρίσιο που είναι πιο λεπτά μέσα εισαγωγικά από το, ξέρω εγώ, αν θα φύγει ο Άκπομ να πάει κάπου ή αν θα μείνουν, ξέρω εγώ, ο Λίρατζης, ο Τσαούσης και ο Διαμαντής. Παραδείγμα το χρησιμοποιώ, έτσι. Γενικά, από εδώ και πέρα, όπως έχουμε ξαναπεί, ο ΠΑΟΚ έχει διάφορες ανοιχτές υποθέσεις οποίες πρέπει να τρέξει. Έχει διάφορες καταστάσεις μπροστά του, ο Ρέμπε, ο Φερέιρα, γενικά οι άνθρωποι της διοίκησης, οι οποίες πρέπει για αυτές να ολοκληρωθούν και πρέπει να τρέξουν. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα γύρω-γύρω που έχουν να κάνουν μετά του ποδοσφαίρου, δηλαδή το θέμα του Γιαννούρη. Βλέπετε ότι καθημερινά μένει στο προσκήνιο κυρίως στη Γαλλία. Το βλέπετε ότι υπάρχουν αναφορές. Σήμερα πάλι μια αναφορά στη Μαρσέιγ. Βλέπετε το όνομα του Γιαννούλη είναι σε συνεχόμενη αναφορά εκεί. Όπως καταλαβαίνετε, για να υπάρχει τέτοια συνεχόμενη αναφορά, πάει να πει ότι είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν γενικότερα και οι Γάλλοι, με συγχωρείτε. Γενικά η Μαρσέιγ ακούγεται αρκετά για τον ΠΑΟΚ και για τον Μαουρίσιο και για τον Γιαννούλη. Το ότι ακούγεται, όπως έχω ξαναπεί, μέχρι το να προχωρήσει σε οποιασδήποτε κινήσεις, έχει απόσταση. Και πολλές φορές η απόσταση αυτή δεν καλύπτεται. Επίσης, μια εξέλιξη που όπως φαίνεται, απασχολεί τον ΠΑΟΚ, είναι το ότι ο Μάριο Γκαλίνοβιτς έμεινε, τον αποχαιρέτησε η Σπάρτα Πράγας. Νομίζω είναι ένα deal το οποίο δεν αλλάζει. Ο Κροάτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αναλάβει το πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων. Είναι μια κίνηση αυτή
που δείχνει το σκεπτικό, αυτό το οποίο έχουμε αναφέρει εδώ και τις προηγούμενες ημέρες, ότι από τη στιγμή που δεν αλλάζει κάτι με τον, με τον Φερέιρα, η σκέψη και στην πορεία η πράξη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι όσο μπορούν να ενισχύσουν το επιτελείο, να προχωρήσουν προφανώς σε κάποιες αλλαγές προσώπων που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να βοηθηθεί, να το πω έτσι, περισσότερο ο Πορτογάλος. Προφανώς αυτή η κίνηση, σε αυτό το πλαίσιο είναι και η κίνηση για τον Γκαλίνοβιτς. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κροάτης, προπονητής θεματοφυλάκων, θα είναι παρόν στην πρώτη προπόνηση, εκτός απρόοπτου, έτσι. Πάντα κρατάμε και μια πισινή, γιατί, όπως έχω ξαναπεί, δεν μπορείς να είσαι ποτέ 100% σίγουρος όταν δεν υπάρχει ανακοίνωση για κάτι. Απλά το θέμα του Γκαλίνοβιτς ουσιαστικά το έχει τρέξει ο ΠΑΟΚ εδώ και κάποιες εβδομάδες, έχει φτάσει σε συμφωνία, οπότε η εξέλιξη σημερινή ουσιαστικά είναι το τελευταίο βήμα πριν να προχωρήσει και στην επίσημη, τέλος πάντων, κίνηση ο ΠΑΟΚ. Στο τέλος της εκπομπής, ή μάλλον στο τελευταίο μισάωρο, θα αναφερθούμε αρκετά στο μπασκετικό κομμάτι. Έχουμε διάφορες εξελίξεις σήμερα, έχετε διαβάσει μέσα από το ΠΑΟΚ 24 και την ανακοίνωση για την παραμονή του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Αναφερθήκαμε και χθες στα δεδομένα αυτής της υπόθεσης, που δεν είναι μια απλή υπόθεση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση να μένει ένας παίκτης με το βάρος που πρέπει, θα πω εγώ, να έχει ο Μαργαρίτης για το σύλλογο γενικότερα με τα μισά λεφτά. Επίσης, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει προχωρήσει σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση και αναφέρομαι σε αυτή του Μάλκολμ Γκρίφιν. Θα αναφερθούμε στον Αμερικανό. Εγώ τη θεωρώ μια πολύ καλή προσθήκη θεωρητικά, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το ρόστερ, τι κινήσεις θα γίνουν από εδώ και πέρα, πώς θα πλαισιωθεί, αν θα ταιριάξουν χαρακτηριστικά και όλα αυτά. Αλλά σαν βάση, ο Γκρίφιν, για αυτό που έψαχνα πάω, δηλαδή ένα παίκτη στο άσο 2 με ηγετικά χαρακτηριστικά, σκόρερ και δημιουργό, νομίζω ότι έχει πάρει έναν παίκτη που τον πετυχαίνει κιόλας σε μια περίοδο που ψάχνει την καλή χρονιά για να πάει ξανά στο παραπάνω. Ο Γκρίφιν πριν 3 χρόνια ήρθε στη Ζενίτ και πήρε στο κολοσσό ρόδο για να τον πάρει από εκεί. Πριν 3 χρόνια, όχι πριν 10. Στα μέσα σεζόν του 17-18. Έπαιξε στην ΑΕΚ πέρσι. Πρόπερσι, μάλλον, δεν θέλουμε να το βάλουμε στη σεζόν. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια περίπτωση που την είχε δουλέψει το προηγούμενο διάστημα και σήμερα έφτασε στην ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα. Νομίζω λίγο δύσκολο να πραγματοποιηθεί σήμερα και το τυπικό, αλλά όλα δείχνουν ότι και ο Νόντρος Παπαντονίου θα είναι η επόμενη κίνηση, πιθανολόγω αύριο. Ο Παπαντονίου, από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ήταν σήμερα να είναι στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει το τυπικό κομμάτι. Θα αναφερθούμε πιο επισταμένα σε αυτά, έτσι προς το τέλος της εκπομπής, με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι σημαίνει κάθε κίνηση και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να φτιάξει την ομάδα του της επόμενης σεζόν, γιατί και ο Γκρίφιν ήταν πρώτη επιλογή και δεν ήταν εύκολη περίπτωση, και ο Μαργαρίτης ήταν πρώτη επιλογή για διάφορους λόγους. Εσείς πολλές φορές μένετε μόνο στα 8, 10, 12, 15, 20 λεπτά που θα δείτε ένα παίχτη. Είναι πολλές φορές και άλλα πράγματα που παίζουν σημαντικό ρόλο. Θα αναφερθούμε σε αυτά λίγο πιο μετά, καθώς έτσι το μπάσκετ γενικά, όπως είχαμε προαναγγείλει και στις αρχές της εβδομάδας, μπαίνει πια σε διαδικασία που παίρνει απαντήσεις και αναμένονται ανακοινώσεις. Ήρθαν οι πρώτες δύο. Νομίζω ότι πιθανότατα αύριο να έχουμε και άλλη μία, ίσως και άλλη μία, θα το δούμε. Οπότε αρχίζει σιγά σιγά το ρόστερ να σχηματοποιείται. Λοιπόν, μαζί μας είναι φυσικά το στοίχημα.gr, εκεί που μπορείτε να μπείτε στο live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά, μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας, το στοίχημα.gr έχει επαναφέρει το πολύ αγαπημένο παιχνίδι, το Σερί, με 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android. Εσείς κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωτοαθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί για να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android, όπως είπαμε. Φυσικά, συστήχημα.gr, ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα
ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας επίσης είναι μαζί μας. Μιλάμε για κάτι διαφορετικό, μιλάμε για κάτι καινούριο. Έχει να κάνει με εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail στο gdabevkarpias@gmail.com. Εμείς θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για το ποδόσφαιρο. Έτσι, για το τι γίνεται με τον Μίσης, τι γίνεται για τις άλλες υποθέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές. Έχουμε να μείνουμε σε αρκετά και όχι μόνο για τον ΠΑΟ, γιατί γίνονται και άλλα πράγματα. Βλέπετε ότι έχει ανοίξει και είναι ανοιχτός, μένεται μάλλον ο πόλεμος του Ολυμπιακού με την ΕΠΟ για όλο αυτό το σκηνικό που έχει συμβεί με τον τελικό του κυπέλου. Το όλο σκηνικό το οποίο φυσικά το ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, όπως αναμενόταν. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Πάμε να συζητήσουμε τα του ποδοσφαίρου με τον καλό φίλο και συνάδελφο Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, Στέργιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξέρω ότι σε πετυχαίνω σε μια περίεργη φάση. Ωραία. Δείχνω εννοείται κατανόηση. Εντάξει. Για τη φάση. Μόλις έρθει το φαγητό, θα σε κλείσω ευγενικά. Θα σου πω αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Χαίρομαι, ρε φίλε, χαίρομαι γιατί είσαι επαγγελματίας πάρα πολλά, ρε φίλε. Αυτό. Κατάλαβες. Στο καθήκον πάρα πολλά. Τι γίνεται? Ναι, ναι. Καλά, μια χαρά. Όλα από έλεγχο. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε τη ζέση του κέντρου. Έχει αρκετή. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Είναι αυτό που έχει κάτσει η λίγο ζέση των προηγούμενων ημερών, που δεν έχει φυσήξει, δεν έχει βρέξει και όλα αυτά. Οπότε η ζέστη είναι πιο δυνατή από ότι όντως. Βγάζει, ας πούμε, εντάξει, η θερμοκρασία, ρε παιδί μου, που λες, οκ, 33 βαθμοί είναι. Ναι, καλά, οκ. Θα το ξεπεράσουμε, Νίκο, αλλά κι άλλα έχουμε περάσει χειρότερα, Στέργιο, αυτό είναι μια αλήθεια, ναι. Βέβαια, σιγά τώρα, εντάξει, σιγά. Εντάξει. Ο τελικός μάθαμε που θα γίνει, ποδοσφαίρου, έχουμε ναι. δεν έχουμε κάτι καινούριο. Ωραία. Χθες Καραπαπάς Αρίνα βολεύει. Έχει ένα γήπεδο Καραπαπάς, όπως η αγάπη. Ξέρω, ρε φίλε, τι το κάνουμε εκεί. Και γιατί να το κάνουμε, ας μην κάνουμε καθόλου φέτος, ρε φίλε. Ας μην έχει καθόλου γενικότερα τελικό κυπέλου. Θέλει να πάρει ο πρόεδρος Νταμπλ. Α, θέλει. Να σηκώσει πρώτος και την κούπα. Ναι. Του κυπελούγου. Ναι. Θέλει ο πρόεδρος. Εντάξει. Οπότε ναι, θα γίνει ο τελικός. Μεταγραφές στο μπάσκετ, μεταγραφές στο βόλεϊ. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε να ανακοινώσω κάτι. Φίλε, τα είπαμε. Είναι τα οξύμορα λίγο. Εντάξει. Ναι. Να κάνει το μπάσκετ πριν το ποδόσφαιρο. Δύο σε μια μέρα, έτσι. Βγες και πες, ωραία. Δύο, ναι, δύο. Βγες, και ανανέωση, το περίμενα, μεταγραφή. Ήμουν σίγουρος, πες για αυτό το πράγμα. Ωραία. Νίκο, όταν έλεγα στον Κώστα και στον Χρήστα ότι να περιμένουν πολύ μεγάλα πράγματα από το φετινό ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, δεν θα μας βλέπουν. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχω ζόρι. Δηλαδή η τριμελής δίκηση νομίζω ότι θα δώσει. Και αν δεν υπήρχε έτσι και μια σημερινή κόπωση και ένα άστο για αύριο, θα είχαμε και άλλη ανακοίνωση. Θα πάει αύριο. Εντάξει. Α, ναι. Βέβαια, ρε φίλε. Να μην σου πω άλλες δύο αύριο και. Επειδή είναι Παρασκευή, τα αφήνω λίγο. Άντε, έρχεται Σαββατοκύριακο και άλλη εβδομάδα έχουμε. Στο παλατάκι θα κατασυνώσουμε φέτος. Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει, φίλε. Φέτος τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα παίζουμε και for the love of the game. Εντάξει. Γιατί δεν νομίζω να έχει ούτε υποβασμού ούτε τίποτα. Μια χαρά. Α, ναι, ακόμα καλύτερα. NBA, φίλε, φέτος, κανονικά. Ευρώπη έχουμε, όχι. Όχι. Ένα μάτι την εβδομάδα. Μια χαρά. Μια χαρά. Αν σου πω ότι πέρσι δεν είδα ούτε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Καλά, δεν έχασε και τίποτα, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Ούτε ένα. Δηλαδή κάτι στιγμιότυπα και το σκορ. Δηλαδή πραγματικά ήταν πολύ αγκάρια για όλους. Νομίζω ότι τα καλύτερα παιχνίδια του ΠΑΟΚ φέτος πέρσι γίνανε στην Ευρώπη τα δύο καλύτερα του μάτς. Δεν έπρεπε να γίνουν εκεί, αλλά εκεί γίνανε. Είδα το διπλό στη Γερμανία, ψέματα. Αυτό μόνο είδα. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή okay. αφού είδα ότι στο ημίχρονο είμαστε μέσα, έκατσα και το είδα. Ναι. Αλλά τα άλλα δεν. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε σε μια πιο ομαλή χρονιά στην ομάδα του μπάσκετ φέτος. Και αν όντως αυτό που λες ότι δεν θα υποβιβαστεί κανένας, καλό θα είναι, κακό δεν θα είναι, εντάξει, μην έχουμε άγχος. Και βλέπουμε τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, βγαίνουν τα πράγματα, αλλά χειροπιαστά δεν βγαίνουν. Ναι. Εντάξει, ότι θα έχουμε δισογραφία, θα έχουμε και σενάρια και εκτιμήσεις και ειδήσεις, αλλά ο κόσμος περιμένει πράξεις. Mm-hmm. Εντάξει. Ελπίζουμε να δούμε τις επόμενες μέρες. Κοίτα. Αυτό που βγήκε νομίζω για το Μίσης είναι το σημαντικότερο της ημέρας. Συμφωνώ. Έτσι το ιδεραχό, δηλαδή τώρα εντάξει, δημοσιεύματα για τον Λιμνιό, για τον Ακπομ, για τον έναν τον άλλον, οκ. Okay. Θα δούμε και έχουμε δει και άλλα και θα δούμε και άλλα. Αλλά αυτό με το Μίσης, εντάξει,
αναδεικνύει πολλά πράγματα. Αφενός κοιτάμε το αγωνιστικό να επανέλθει 100% ο Κροάτης και να είναι και του χρόνου στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ, γιατί σε χώριζε σαν τη μήκα μες στο γάλα. Mm-hmm. Εντάξει. Και αφετέρου δείχνει αυτό που έλεγα, Νίκο, εδώ και 2 μήνες τουλάχιστον, και ειδικά την ώρα που βγήκε το πρόβλημα του Κροάτη προς τα έξω, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που θα αφήσει τον οποιοδήποτε στην τύχη του. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν έδινε ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να κάνει πίσω. Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ τέτοιος σύλλογος. Ούτε ο Ιβάν Ζαβίδης είναι τέτοιος μεγαλομέτωχος. Όχι, και αυτή η φόρμουλα η οποία... από τη Μίκα Τσίγκη. Mm-hmm. Και αυτή η φόρμουλα η οποία έγινε σήμερα γνωστή, νομίζω ότι καλύπτει, ρε παιδί μου, όλες τις περιπτώσεις. Γιατί είναι όντως πολύ περίεργη η κατάσταση τώρα αυτή με τον Μίσης, ρε παιδί μου, που έχει διαμορφωθεί. Ναι. Είναι περίεργη φάση. Δηλαδή δεν... θέλεις και να στηρίξεις και να κάνεις την κίνηση, είναι και το κομμάτι που να περιμένεις να δεις τι γίνεται, είναι καλά για να παίξει ο άνθρωπος, να είναι καλά στην υγεία του, έτσι, σε πρώτη φάση, και μετά για να παίξει, αλλά υπάρχει και μια συμφωνία που έχει κάνει με την ομάδα του. Και πρόσεξε, το 1 εκατομμύριο που θα δώσει ο ΠΑΟΚ σαν πρώτη δόση δεν είναι και το λες και μικρό ποσό. Όχι, φυσικά. Εντάξει, γιατί έχουμε λίγο όλοι μας καλομάθει. Ναι. Α, 1 εκατομμύριο, εντάξει, τίποτα δεν είναι. Έγινε. Δηλαδή, γίνει και λίγο ρουτίνα, ας πούμε, και δεν είναι να αγοράζει τον Νίκαζον 4 εκατομμύρια ευρώ, εντάξει, περνάει και έτσι, ας πούμε. Ναι. Αλλά okay, ξαναλέω, δείχνει ότι ο ΠΑΟ γενικότερα κάνει τα πράγματα όπως πρέπει να τα κάνει. Ναι. Πόσο μάλλον σε παιδιά που έχουν προσφέρει, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά και σε παιδιά που δεν έχουν προσφέρει, όπως για το Βέρμπλουμ, δεν νομίζω να έχει κάνει παράπονο στο είδος. Ναι. Ούτε έκανε προπονήσεις η ώρα 6 το πρωί τη 9 Μεσημβρία, ούτε τον οφείλει ο ΠΑΟ κανένα χρόνο κτλ. Εντάξει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στις υποχρεώσεις είναι μια χαρά και θα συνεχίσει να είναι, εάν δεν βρεθεί λύση που μακάρι να βρεθεί και για τον ΠΑΟΚ πρωτίστως, αλλά και για τον Βέρμπλουμ. Φαντάζομαι ότι δεν θα θέλει να τελειώσει την καριέρα του, μην παίζει το ποδόσφαιρο, mm-hmm. και να πάει, ας πούμε, στη Σουηδία του χρόνου το καλοκαίρι, απέχοντας αυτή τη δράση 2,5 χρόνια. Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω να του λείπουν τα χρήματα του Σουηδού. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, μπορεί και να θέλει να αποχωρήσει, να πάει να παίξει κάπου ποδόσφαιρο. Πάντως, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα σε άλλες ομάδες, Νίκο, για δεδουλευμένα ή πώς αξιώνει ο άλλος κτλ. Και γίνει και κουβέντα αυτή και στον ΠΑΟΚ, έχουμε πει μαζί ότι ακόμα και αν θέλει 1,5 εκατομμύριο ο Βέρμπλουμ για να λύσει το συμβόλαιό του, είναι αναφέρει το δικαίωμά του. 100%. Γιατί υπάρχουν στο ποδόσφαιρο τα λεγόμενα συμβόλαια. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς διαφέρει αυτή η έννοια, τι σημαίνει συμβόλαιο. Και αν έπαιξε 5 μάτς και του χρωστάει η ομάδα ογκμπάντο και ο άλλος θέλει 500 να του κρεμάσουμε στην Αριστοτέλους. Είναι συμβόλαιο, παιδιά. Ναι. Εντάξει, καλός ή κακός, αυτοί είναι οι κανονισμοί, αυτοί είναι, έτσι έχει η κατάσταση. Οκ. Okay. Παρένθεση ήταν αυτό. Εντάξει, τώρα, τι να σου πω. Υπάρχει μια αναμονή στον κόσμο, εντάξει. Mm-hmm. Και υπάρχει μια αγωνία. Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο περιέργεια. Περιέργεια θα ήταν αν είχαμε 2-3 αφίξεις και είχαμε την περιέργεια να δούμε πώς θα κουμπώσουν με τους άλλους. Νομίζω υπάρχει σαφώς αγωνία, υπάρχει προβληματισμός. Ναι. Mm-hmm. Από τη στιγμή που οι μέρες περνάνε. Ναι. Ξαναλέω, ίσως η 1η Αυγούστου είναι καταλυτική στο να αρχίζουν να υπάρχουν ανακοινώσεις και για το φύγει και για το έλα. Γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές ακόμα παίζουν ποδόσφαιρο λόγω κορονοϊού. Mm-hmm. Τελειώνει το Σαββατοκύριακο η Τουρκία, τελειώνει η Αγγλία, έχει πολλά προβλήματα ακόμα εν εξελίξει, οπότε ίσως ο ΠΑΟΚ να έχει έρθει σε συμφωνία με 2 ποδοσφαιριστές που μένουν ελεύθεροι τώρα και με το που τελειώσουν οι υποχρεώσεις, δηλαδή 30 Ιουλίου, τα περισσότερα προαθλήματα, υπάρξει και ανακοίνωση για τον ερχομό του στην Τούμπα. Πάντως μια σκύπα για Τουρκία, mm-hmm. ασφαλώς και θα έχουμε το νου μας λίγο στο μάτς της Σίβασπορ και της Μπεσίκτας, να δούμε λίγο πώς θα ξεκαθαρίσει το κομμάτι για να έχουμε έτσι ξεκάθαρη εικόνα για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει ναι. αυτό το ενδιαφέρον του. Ναι. Ναι. Με φόντο φυσικά τη 10η Αυγούστου που θα γίνει και η κλήρωση για τη δεύτερη προκριματική φάση. Στέργιο, και αυτό που πες για την 1η Αυγούστου, ότι ας πούμε μπορεί από εκεί να ξεκινήσουν να υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν τα θέματα τα οποία είναι μέσα για αυτά που καίνε πιο πολύ ή που είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο λεπτά, όπως η ανανέωση του Βιερίνια ή το θέμα του Μαουρίσιο ή ακόμα και το οριστικό του Φερέιρα, γιατί μέχρι σήμερα που μιλάμε
Δεν το έχουμε 200% σίγουρο, αλλά έτσι φαίνεται ότι πάει. Όχι, ίσως 200% δεν είναι. Ναι, ίσως να έχει να κάνει και με το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα ζητήματα και με μια πιθανή άφιξη ίσως της οικογένειας εδώ, στο επόμενο διάστημα. Μιλώντας για οικογένεια, μιλάμε και για τον Ιβάν, εντάξει. Ναι. Και εντάξει, ο ΠΑΟΚ λειτουργεί στα περισσότερα κομμάτια, τρέχει μάλλον τις εξελίξεις όταν είναι εδώ ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Από επιλογή του Ιβάν Σαββίδης, εντάξει. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι και ό,τι πιο λειτουργικό για την ομάδα. Απ' την άλλη, έχουν δει αρκετά τα μάτια του μεγαλομετόχου, οπότε σου λέει κάτσε να είμαι εκεί γιατί. Εντάξει, δηλαδή να πάρουμε και την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη λίγο. Ναι. Εντάξει, θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε, Νίκο, ένας ανταυτού του Ιβάν Σαββίδη εδώ στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. να έλυνε και να έδαινε και να προχωρούσε συμφωνίες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και θα χρειάζεται μάλλον τον Ιβάν Σαββίδη για να τρέξουν κάποιες εξελίξεις. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ό,τι πιο λειτουργικό για μια ομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία για να προχωρήσει μια μεταγραφή, ας πούμε. Και υπάρχει μια διαδικασία επίσης ίδια για να νεώσει ένας ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Δηλαδή πόσες φορές ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης, μίλησε με έναν ποδοσφαιριστή και τελείωσε το θέμα θετικά για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει θέμα με τον Βιερίνια, μπορεί να έρθει ο μεγαλομέτωχος και σε 5 λεπτά να τελειώσει με τον Βιερίνια, να τελειώσει με τον Μαωρίσιο. Ναι. Μπορεί κανείς να το αποκλείσει, όχι. Ξαναλέω, δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα, γενικότερα το πώς είναι δομημένος ο ΠΑΟΚ, αλλά έτσι είναι ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Έτσι είναι ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Έχει απίστευτα προτερήματα, έχει και κάποια μειονεκτήματα, εντάξει. Ιδανικά στη ζωή δεν μπορεί να είναι τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, θα ήταν το ιδανικό να έβαζε χρήματα ο Ιβάν Σαββίδης όπως βάζει, να παίρνουν άλλες αποφάσεις, να είναι πιο γρήγορα μεταγραφές, αλλά εντάξει, okay. Δεν συμβαίνει και σε πολλές ομάδες. Το έχω πει επανειλημμένως. Ναι. Mm-hmm. Άλλο ότι είναι το ιδανικό, εντάξει, δηλαδή να δοθούν τα κλειδιά στο ρέμπε, να του δοθεί και το budget, να το κάνει η διαχείριση Λευκό και του χρόνου καλοκαίρι, να δούμε τι έχει κάνει ο ρέμπε και τι δεν έχει κάνει. Αλλά δεν είναι και πολλές ομάδες έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ελάχιστες είναι οι ομάδες που ο τεχνικός διευθυντής έχει την όλη κατάσταση στα χέρια του και πουλάει, αγοράζει, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Νομίζω ότι αυτό γίνεται στις ομάδες του top επίπεδου. Ξέρω εγώ, Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Μπάγερν Μονάχου. Και εκεί δεν νομίζω, ναι. Νίκο. Και εκεί νομίζω ότι ο πρόεδρος, νομίζω και ο Ανιέλη, ας πούμε, μια ψήφιση Γιουβέντους, έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή τη μεταγραφή του Ρονάλντο δεν την έκανε ο τεχνικός διευθυντής. Ο Ανιέλη πήγε και μίλησε με το ελικόπτερο στην Καλαμάτα. Στον Ναβαρίνο, ρε φίλε, ναι, σωστά. Βέβαια. Πού τους πήγαινε, στο τέλος, εσύ Νίκο, εντάξει. Η Σαλαδάρικα. Εντάξει. Έτσι λοιπόν γίνεται σε όλες τις ομάδες. Ξαναλέω, μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν άλλες ιδέες. Ο ΠΑΟΚ έτσι λειτουργεί. Οκ. Οπότε ίσως και η διαφαινόμενη άφηξη του Ιβάν να δρομολογήσει έτσι εξέλιξη. Εγώ πάντως αυτό μαθαίνω και αυτό αφουγκράζομαι ότι θα είναι καταλυτική η 1η Αυγούστου. Ναι. Γιατί ξαναλέω υπάρχουν πρωταθλήματα και εκατοντάδες παίκτες που τα συμβόλαιά τους λήγουν σε 2-3 μέρες. Ίσως δηλαδή να τελειώσουν τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίζονται. Ναι. Στεριό, έχουμε εικόνα στο καθαρά μεταγραφικό τώρα του ΠΑΟΚ, έτσι, άσχετα με το τι θα γίνει, ποιος θα φύγει, τι budget θα αλλάξει και όλα αυτά. Αν θα πέσει το budget, ποιος θα πουληθεί και όλα αυτά. Έχουμε ένα μπούσουλα για το πού θέλει να κινηθεί ο ΠΑΟΚ μεταγραφικά. Δηλαδή κάποιες θέσεις που έχει βάλει κάποια προτεραιότητα, δηλαδή ξέρω εγώ στο κέντρο έχει μια λίστα και έχει 2-3 που έχει ξεχωρίσει. Για παράδειγμα, ή επιθετικό, ή τερματοφύλακα, ή ξέρω εγώ πλάγιο μπάκο, οτιδήποτε. Κοίταξε, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για επιθετικό, mm-hmm. σίγουρα. Θα κινηθεί για ένα κεντρικό χαφ, μπορεί και δύο, mm-hmm. ανάλογα πώς θα βγουν τα κουκιά. Ναι. Και το δύο είναι ο αστερίσκος του Μίτσης, δηλαδή αν υπήρχε ο Μίτσης ήταν υγιής, ναι. ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε για έναν σε πρώτη φάση mm-hmm. και θα έβλεπε μέσα στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου αν προκύπτει κάτι άλλο. Αλλά τώρα μπορεί να πάει και για δύο. Ναι. Και νομίζω ότι είναι στο σχεδιασμό, αυτό μαθαίνω, και ένας εξτρέμ που να έχει επαφή με τα δίχτυα. Μάλιστα. Να είναι καλύτερος και στα γκολ και στις ασίς. Μάλιστα. Από αυτούς που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ. Mm-hmm. Στις υπόλοιπες θέσεις νομίζω είναι εντάξει η ομάδα. Σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη δεν είναι. Αν υπάρχει πώληση Γιαννούλη για παράδειγμα. Ναι. Αλλά αν είχαμε αύριο αγώνα, η άμυνα ας πούμε δεν
προβληματίζει και ιδιαίτερα. Ναι. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει στο μυαλό και για να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για τερματοφύλακα, αλλά δεν είναι στα πρώτα θέματα. Mm-hmm. Δεν είναι. Ναι, αυτό τώρα που αναφέρουμε έχουμε να κάνουμε με έναν σχεδιασμό. Τώρα το τι θα προκύψει μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στη μεταγραφική περίοδο μπορεί να προκύψει και κάτι ακόμα. Ωραία, κάποια θέση, αυτό που λες για τον Γιαννούλη για παράδειγμα ή κάτι άλλο. Ναι. Εδώ μιλάμε για το βασικό σχεδιασμό του τι θες να κάνεις. Οκ, γι' αυτό το ρώτησα. Μπορεί να υπάρχει πρόταση για τον Πασχαλάκη. Ναι, σωστά. Ή μπορεί να υπάρχει και για τον Ζήκοβιτς. Mm-hmm. Εντάξει. Ναι. Να θέλει ας πούμε ο Σέρβος να βρει κάτι που μια ομάδα που να παίζει περισσότερο και να του φέρει ο μάνατζερ μια πρόταση στον ΠΑΟΚ που να είναι καλή. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα δούμε πώς θα προκύψουν τα θέματα, αλλά ξαναλέω η προτεραιότητα είναι επιθετικός και κεντρικός χαφ και ενδεχομένως και εξτρέμ στην πρώτη έτσι διαλογή. Mm-hmm. Τώρα στη δεύτερη θα προκύψει. Εντάξει. Ναι. Νομίζω Νίκο ότι όλες οι θέσεις χρήζουν ενίσχυσης και βελτίωσης, δηλαδή να αποχωρήσει κάποιος, να έρθει κάποιος καλύτερος πλην της θέσης των στόπερ. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ είναι ήσυχος. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, μήπως προκύψει και κάποια πώληση του Ίγκασον ενδεχομένως. Γιατί εντάξει, αν είναι να πάρουν χρόνο οι Μιχάη και οι Μιχαηλίδης, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί δείξανε αναφότεροι ότι όχι απλά μπορούν να συμπληρώσουν το ρόζερ, μπορούν να ανταπεξέλθουν πάρα πολύ καλά και οι δύο. Mm-hmm. Και θα είναι αμαρτία, ας πούμε, ο Μιχαηλίδης να πάρει του χρόνου 8 συμμετοχές. Δεν υπάρχει και λόγος, εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό και κάνω συλλογισμό ότι με Κρέσπο, Βαρέλα, Μιχάη, Μιχαηλίδη και Διαμαντή σαν πέμπτο, ο ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Ναι. Δεν έχει θέμα δηλαδή. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ πρέπει, ξαναλέω, να μειώσει το budget και να μειώσει τα, ας πούμε, λειτουργικά του έξοδα και τα έξοδα συμβολέων. Και γι' αυτό έχουν βγει μπροστά και οι μικροί, γιατί αν δεν είχε ο ΠΑΟΚ θέμα με το financial fair play κανένα, μπορεί να μην υπήρχε τέτοιο θέμα για τους μικρούς. Να ανέβαιναν δύο, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι, ότι όχι ότι είναι απαραίτητα κακό. Εντάξει, καμιά φορά όταν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που θες να κάνεις κάτι απεγνωσμένα, η λύση που έχεις μπροστά σου είναι και η καλύτερη. Ναι. Μια χαρά είναι και ο Μιχαηλίδης και ο Μιχάη και ο Τζόλης, ακόμα και ο Τσιγκάρας που έκανε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Μια χαρά είναι και ο Μπαλογιάννης που σήμερα είδα αποχαιρέτησε τον Βόλο μετά από μια καλή χρονιά. Οκ. Okay. Να δούμε, έχει ενδιαφέρον για τους νεαρούς, θα ξέρουμε σε λίγες μέρες, να πλησιάζει η 29η του μήνα, που θα μαζευτούν οι παίκτες, δηλαδή σε 6 μέρες. Mm-hmm. Στεριό, στην επιστροφή της ομάδος, ωραία, βάζουμε τον ορίζοντα των πρώτων αγώνων, okay, αλλά πριν το αγωνιστικό, μέσα στις προπονήσεις και στα φιλικά τέλος πάντων, εκείνα τα πρώτα δύο που έχουμε ανακοινωθεί, τα 6 και 10. 6 και 10, ναι. Ο Φερέιρα, εφόσον είναι αυτός, έτσι, που λογικά θα είναι, μπορεί να είναι σε φάση να υπολογίζει τον Κρέσπο, τον Μπέλκα πιθανότατα ναι, τον Ζαμπά, με αυτούς έχουμε εικόνα. Νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Ο Κρέσπο είναι έτοιμος σχεδόν. Okay, okay. Και ο Ζαμπά έκανε προπονήσεις με την ομάδα, οπότε νομίζω και αυτός θα είναι σε θέση να είναι στην προετοιμασία κανονικά την πρώτη μέρα. Τώρα, εάν έχει ας πούμε ο Ζαμπά ένα πρόγραμμα που δεν θα είναι πολύ επιβαρημένο, μπορεί να συμβεί, εντάξει, αλλά νομίζω και ο Μπέλκας και ο Κρέσπο θα είναι ok και ενδεχομένως και ο Ζαμπά. Να. Εντάξει, λύνονται τα προβλήματα. Mm-hmm. Και μιλάμε τώρα, Νίκο, για κωμικούς παίκτες. Ειδικά ο Κρέσπο είναι το φυσικά. Α και το ωμέγα. Ειδικά ο Κρέσπο. Ναι, και γιατί... Όχι ότι προσπάθεια του Πέλκα μπορούμε να την περάσουμε έτσι, ναι. Άταξη και ο Πέλκας. Ναι, φυσικά. Και επίσης πρέπει να έχουμε στο νόμο μας ότι αυτοί οι παίκτες λείπουν και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, δεν μπορούν να γυρίσουν, ξέρω εγώ, 15 Αυγούστου για παράδειγμα και 25 να μπουν να παίξουν 90 λεπτά. Είναι πολύ καιρό εκτός. Εκτός αγωνιστικής δράσης. Χρειάζεται ένα διάστημα σημαντικό μέχρι να μπουν ξανά σε ένα ρυθμό τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ ειδικά για τον Κρέσπο είμαι λίγο αισιόδοξος. Δηλαδή, ναι, και εγώ ασφαλή, δεν τον φοβάμαι τον Κρέσπο. Ναι. Ίσως είναι και η θέση τέτοια, ρε φίλε, που είναι πιο εύκολο να ξαναμπεί, ας πούμε, σε ρυθμό. Δεν ξέρω. Κοίταξε, άλλα τρεξίματα έχει τώρα ο Extreme και ο Fullback και άλλα έχει ο Stopper. Εντάξει, όχι ότι δεν πρέπει να είναι 100% έτοιμος από όλες τις απόψεις. Ναι. Αλλά ο Crespo το τελευταίο διάστημα ήταν έτοιμος, είναι έτοιμος. Νομίζω ότι αντιπρόσωπος μιας προετοιμασίας ήταν κανονικά με την ομάδα και πραγματικά η παρουσία του φαίνεται ικανή να αναβαθμίσει όλη την άμυνα. Ναι. Ήταν πολύ σημαντική η απουσία του
του Ισπανού. Συμφωνώ. Δηλαδή, ένα που ήρθε πραγματικά αθόρυβα. Υπήρχε ένα προβληματισμό λογικό όταν ήρθε. Βλέπω κανείς το βιογραφικό του. Τελικά αποδείχθηκε από τους παίκτες που και ικανός είναι στο χορτάρι, αλλά και νιώθει γενικότερα. Και προσωπικότητα, φίλε. Αγωνίζεται. Αυτό είναι κάτι που δεν το βρίσκεις πολύ εύκολο με τα λεφτά που πήρε στον Κρέσπο, έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή από εκεί που ήταν τέλος πάντων και όλα αυτά. Okay. Και προσωπικότητα. Είναι από τις μεταγραφές που βγήκανε 200%. Ναι, ναι. Γενικότερα εκείνη η φουρνιά, αν το πάρεις, ας πούμε, και το αναλύσεις λίγο, βγήκε εκείνη η φουρνιά. Λούμπος Μίχελ, ρε φίλε. Δηλαδή... Λούμπος Μίχελ. Εντάξει, εντάξει. Δεν μπορώ να τα αποδώσω εγώ στον Μίχελ όλα. Okay. Να τον κάνουμε με την αγιογραφία. όλοι όσοι περάσανε Νίκο κάναν τα θετικά, κάναν και τα αρνητικά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, τώρα λίγο πολύ δεν έχω διάθεση να τα βάλω στη ζυγαριά, δεν είμαι και πλέον αρμόδιος. Αλλά γενικότερα δηλαδή καλό θα είναι από φέτος το καλοκαίριο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις κινήσεις που θα είναι επιτυχημένες. Ναι. Δηλαδή Κρέσπο, Βαρέλα, Μάτος, Σάχο, Κάνιας, Μπίσεσβαρ. Εντάξει, ανεξάρτητα φέτος μας μαύρη στην καρδιά. Αλλά ήταν παίκτες πραγματικά έτσι πολύ εύστοχες κινήσεις. Ρίγιοβιτς, δεν μπορεί, να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Ο Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να σου μαύρη στην καρδιά, εντάξει. Είναι και το φυσικό του τέτοιο. Okay. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές, σε καταλαβαίνω πολλές φορές από μέσα τον έχεις βρήσει φέτος και εσύ και πάρα πολλούς κόσμους. Αλλά είναι και η μορφή του τέτοια που. Εντάξει. Λες γιατί δεν θα τον βρήσεις, ας πούμε, κατάλαβες. Γιατί ρε μπίσε, δηλαδή μου το κάνεις αυτό. Κατάλαβες, δεν θα το πεις. Τέλος πάντων. Okay. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι οι διακοπές αυτές θα τον επαναφέρουν στα γνωστά στάνταρ και θα μιλάμε. Πολύ λίγες είναι για τον μπίσε, φίλε. Τον Αύγουστο. Πολύ λίγες είναι. Ένα χρόνο στις ευχές είμαστε για τον μπίσε. Ναι, όντως. Ένα χρόνο. Όντως. Έχω πει δηλαδή 200 φορές. Μακάρι τον τέρμι με τον Ολυμπιακό να είναι αυτό που ο Μπίσεσβαρ, μακάρι τον τέρμι με τον Άρη, μακάρι το μάτς αυτό, μακάρι αυτό, μακάρι. Στο μακάρι μείναμε. Εντάξει. Ναι. Έλεγα ότι δεν έχω δει άλλο παίκτη να είναι τόσο ντεφορμέ μια σεζόν, το έλεγα πριν από μια εβδομάδα με τον Χρήστο και τον Κώστα, με διόρθωσε ένας φίλος και ο Κλάους την τελευταία του χρονιά. Ήταν σταθερά κακός. Ναι. Αυτοί οι δύο, άλλο δεν θυμάμαι τρίτο. Ναι. Δηλαδή μια χρονιά, μια ευθεία γραμμή. Τέλος πάντων. Νέα σεζόν, Νίκο, νέες ελπίδες, εντάξει. Η νέα σεζόν, ρε φίλε, τώρα τελείωσε η άλλη. Ναι. Και δεν είναι, ξέρεις, η νέα σεζόν, νέες ελπίδες επί εποχή, ας πούμε, Βουλινού. Ναι. Αν δεν πάμε για πρωτάθλημα και βγαίνει το πρόγραμμα 3-6-18 και πάντε πάω κάρα και μετά την πέμπτη αγωνιστική ήταν στο μείον 10 από τον πρώτο. Mm-hmm. Εντάξει, η παρουσία Σαβίδη νομίζω είναι εγγύηση ότι ο ΠΑΟΚ θα διεργήσει και πάλι τίτλους. Mm-hmm. Το θέμα είναι, είναι μια φάση όπου δεν επιτρέπονται και πολλά λάθη. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν θα πω εγώ αν το κλεισέ αυτό ότι έκλεισε ο κύκλος της ομάδας. Δηλαδή αν είναι το χρόνο ενδεκαδάτη ο Κρέσπο, ο Μπαρέλα, ο Ακπομ, ο Λιμιός, ο Μίσης, δηλαδή δεν έχει κλείσει ο κύκλος. Mm-hmm. Εντάξει. Δεν θα κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό που έκανε πριν από δύο χρόνια ο Μαρινάκης που έριξε 25 παίκτες. Αλλά πρέπει αυτοί που θα έρθουν 2, 3, 4 να είναι πραγματικά ένας και ένας. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα. Ναι. Και είναι ευχή και ευχή και κατάρα μαζί ότι παίζει 25 Αυγούστου ή 26 το πρώτο μάτς. Εντάξει, ίσως είναι καλό που ο ΠΑΟΚ να μην έχει τόσο πολύ χρόνο, γιατί αν είχε και χρόνο μπορεί να υπήρχε μια έτσι, χαλαρότητα, εντάξει, μέχρι Σεπτέμβριο. Ναι, μπρο, προλαβαίνουμε. Εντάξει, ίσως, τώρα ίσως λίγο αυτό πιστέψει λίγο τα πράγματα, ναι. Ναι. Ίσως αυτό τα κάνει πιο γρήγορα. Μάλιστα. Στέργιο, για να μην κρυώσει, φίλε, γιατί δεν μπορεί εδώ για 20 λεπτά μην έχει έρθει, σίγουρα θα έχει έρθει. Σε αποδεσμεύω, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Εμείς πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε για το μπάσκετ. Εδώ μας επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε για περίπου 15 λεπτά ακόμη. Έχουμε να πούμε αρκετά και για το μπάσκετ σήμερα, ημέρα ανακοινώσεων, και αναφέρομαι αρχικά σε αυτή του Βαγγέλη Μαργαρίτη, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συνεχίσει για 1η σεζόν, αν τα έχω απολογίσει σωστά, στην ομάδα. Είπα και χθες κάποια πράγματα, καθώς από χθες ουσιαστικά είχε επιβεβαιωθεί η προφορική συμφωνία, γιατί ήταν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει την πρότασή του. Φυσικά ο Μαργαρίτης πήρε λίγο χρόνο μέχρι να αποφασίσει, αναμενόμενο.
Και αποφάσισε, νομίζω, αυτό που δεν ξέρω αν το περιμέναν οι περισσότεροι, εγώ προσωπικά το περίμενα. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης είναι ένα παιδί που, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εκφράσει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ τα τελευταία 10 χρόνια πάνω κάτω, θα βάλω εγώ, τελευταία δεκαετία, είναι τα τελευταία 8 στην ομάδα, νομίζω είναι ο συγκεκριμένος. Και είναι ο συγκεκριμένος όχι μόνο για το κομμάτι το αγωνιστικό, γενικά για τον όλο τρόπο σκέψης και λειτουργίας και νοοτροπίας την οποία διαθέτει. Μιλάμε για ένα παιδί που ουσιαστικά έκανε καριέρα μέσα εισαγωγικά μέσω του ΠΑΟΚ στα 30 του κοντά. Δηλαδή έγινε ένας παίκτης εθνικής ομάδας, έστω και της εθνικής ομάδας των προκριματικών, σε ηλικία 35, 34, 36 ετών. Δηλαδή θεωρητικά στα τελευταία του αγωνιστικά. Ωστόσο είναι τέτοια η νοοτροπία και η λογική του, που νομίζω ταιριάζει πολύ σε αυτό το οποίο θέλει να εκφράζει ο μπασχετικός ΠΑΟΚ, που όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι η ομάδα που έχει τα χρήματα τα πολλά, δεν είναι η ομάδα η οποία έχει κάποιον διοκτήτη και διεκδικεί τίτλους, αλλά είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί όσο μπορεί να είναι το δυνατόν περισσότερο αξιοπρεπής σε πολλά πράγματα. Κάποιες φορές το κατάφερνε, κάποιες φορές τα τελευταία χρόνια όχι. Και το άλλο αξιοπρεπής δεν εννοώ μόνο μέσα στο γήπεδο, εννοώ και έξω από αυτό. Και προσπαθεί τώρα με μια καινούργια προσπάθεια να διοικητική, να ξαναμπεί σε ένα σωστό δρόμο. Σας έχουμε μεταφέρει αυτόν τον καιρό ότι γενικότερα μπορεί να μην υπάρχουν προβεβλημένα πρόσωπα, όπως ήταν, ας πούμε, ο Μπάνε Πρέλεβη στη διοίκηση. Να είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι και αυτοί τώρα μαθαίνουν, όπως ο Θανάσης Χατζόπουλος για παράδειγμα, αλλά είναι ένας παράγοντας ο οποίος είναι δίπλα στην ομάδα πολλά χρόνια. Είναι ένας παράγοντας ο οποίος μπορεί να βάλει το χέρι στη τσέπη. Και όταν λέω το χέρι στη τσέπη, δεν εννοώ να χρηματοδοτεί 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στην ομάδα, αλλά μπορεί να στηρίξει καταστάσεις. Και γενικά ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που πήρε την οριστική απόφαση να δημιουργήσει αυτό το ΔΣ, να πάρει το προπονητή και να λειτουργήσει, να αρχίσει να λειτουργεί, λειτουργεί σαν μια normal ομάδα. Έχει καταθέσει τις προτάσεις της, συγκεκριμένα χρήματα που μπορεί να δώσει. Προσπαθεί να τρέξει και να καλύψει διάφορες υποθέσεις του παρελθόντος, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Σας το αναφέρω κάθε μέρα όταν μιλάω για τον μπάσκετ. Εντάξει. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι που απασχολεί και τους ανθρώπους της ομάδας. Το να ξαναγίνει ο ΠΑΟΚ όσο μπορεί το δυνατόν περισσότερο αξιοπρεπής, αυτό το οποίο έλεγα. Δηλαδή να ξέρει η αγορά και η πιάτσα ότι ο ΠΑΟΚ αυτά που λέει ότι θα δώσει, είτε είναι 2.000 το μήνα, είτε είναι 3, είτε είναι 5, είτε είναι 6, θα τα δώσει. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, ξέρετε. Δεν είναι κάτι το οποίο χτίζεται, ότι τη μια μέρα είσαι έτσι και την άλλη μέρα το φτιάχνεις. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο. Και είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο για να τη φτιάξεις, και θέλει πολύ λίγα, θέλει κάποια λάθη, πολύ λίγα, για να το χάσεις. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προσπαθεί να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Να λειτουργεί κανονικά και η πιάτσα, η μπασχετική, να καταλάβει αυτό το οποίο είχε καταλάβει μέχρι πριν 2-3 χρόνια. Ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια διοίκηση, τέλος πάντων, η οποία λειτουργεί, μπορεί να δώσει συγκεκριμένα χρήματα, αυτά μπορεί, δεν θα δώσει πολλά παραπάνω. Αλλά είναι μια καλή προοπτική για παίκτες και προπονητές. Αυτό προσπαθεί να το ξανακάνει. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, αλλά τα πρώτα δείγματα και η δουλειά που προσπαθούν οι άνθρωποι της ομάδας να κάνουν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε λοιπόν, ολοκληρώθηκε το θέμα του Μαργαρίτη, και για τον Βαγγέλη του Μαργαρίτη, εγώ το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ, ότι όταν ένας παίκτης πέφτει στα μισά λεφτά από τα προηγούμενα που είχε στην ομάδα, για μένα κάτι λέει. Τώρα, άμα θέλουμε να γίνουμε κακοπροαίρετοι, θα πει κάποιος, δεν είχε κάποια άλλη πρόταση, δεν το ξέρουμε αυτό. Πρώτον, και δεύτερον, μπορεί και να είναι μια απόφαση να πει ότι, παιδιά, εγώ δεν θέλω άλλο ένα χρόνο ακόμα, δεν νιώθω ότι θέλω να σταματήσω, δεν νιώθω ότι θέλω να παίξω, μπορεί να έχω κουραστεί, μπορεί να παίρνει και κάποια άλλη απόφαση. Έτσι, ο Μαργαρίτης για μένα, θα το ξαναπώ, εκφράζει όλο τον πασχετικό ΠΑΟΚ την τελευταία δεκαετία. Και νομίζω ότι του χρόνου στο νέο πρωτάθλημα, με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, χωρίς Ευρώπη,
και όλη την κούραση που φέρνει η Ευρώπη, πνευματική και σωματική, και σε μια ομάδα η οποία θα έχει αρχή, μέση και τέλος, δεν θα είναι φυσικά η περσινή κατάσταση που ήταν πραγματικά πολύ κακή. Σε μια ομάδα η οποία θα λειτουργεί αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, νομίζω ότι ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης με την εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει πολύ. Έτσι. Και νομίζω ότι έτσι το σκέφτεται και ο Μέξας, γενικά οι άνθρωποι της ομάδας. Αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση. Η δεύτερη, επίσης πολύ σημαντική, και αναφέρομαι στο Μάλκολμ Γκρίφιν. Μιλάμε για έναν γκάρντ ο οποίος συνδυάζει εμπειρία, συνδυάζει ποιότητα, είναι στα χρήματα τα οποία ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει για έναν δύο παίκτες, δηλαδή το κάτι παραπάνω για να πάρει κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι θα μπορέσουν να τον ανεβάζουν αγωνιστικά. Ο Γκρίφιν είναι ένα τέτοιο παίκτη. Είναι λίγο περίεργο το timing της καριέρας του. Τι θέλω να πω. Ο Γκρίφιν είναι ένα παίκτη που το όνομά του έφτιαξε στην Ελλάδα. Το έφτιαξε στην πρώτη του σεζόν στον Κολοσσό, το 17-18. Εκεί που πραγματικά στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, μάλλον στο πρώτο μισό εκείνης της χρονιάς, έκανε καταπληκτικά πράγματα. Είχε σχεδόν 16 πόντους μέσω όρο, 5 assists, 4 rebound. Και ήταν πραγματικά μεγάλος πρωταγωνιστής. Τότε, από τον Κολοσσό Ρόδου, ήρθε η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, πλήρωσε και buyout στον Κολοσσό. Και αν δεν κάνω λάθος, τον buyout ήταν εξαψήφιο. Και τον πήγε σε ένα πολύ πολύ υψηλότερο επίπεδο της VTB League. Για όσους παρακολουθείτε λίγο πιο επισταμένα, το επίπεδο της VTB League είναι πραγματικά πολύ υψηλό. Άλλες ταχύτητες, άλλες τακτικές, άλλα συμβόλαια, εννοείται. Γενικά ήταν πολύ έτσι διαφορετικό το σκηνικό εκεί. Στη Zenit έπαιξε σε 9 παιχνίδια χωρίς να καταφέρει να έχει προφανώς ανάλογο ρόλο με τον Κολοσσό. Την προ-πέρσινη σεζόν, το 18-19, πήγε στην ΑΕΚ. Έτσι, τη χρονιά με τον Λούκα Μπάγκη στο πάγκο της. Με πλήρη συμμετοχή, να το πω έτσι, και στο πρωτάθλημα και στο Champions League. Χωρίς να έχει ανάλογα νούμερα με τον Κολοσσό. Περίπου στα μισά ήτανε. 7,5 στο πρωτάθλημα, 8,3 πόντους στο Champions League. Έκλεισε και όλα στη σεζόν εκεί στην Hapoel Tel Aviv στα play-off. Και πέρσι ψάχτηκε στο ίδιο επίπεδο, στο επίπεδο της ΑΕΚ, της Hapoel Tel Aviv, να βρει συμβόλαιο. Δεν τα κατάφερε και στα μέσα της σεζόν αυτής που ολοκληρώθηκε, ή τέλος πάντων αυτής που διακόπηκε, για να το πούμε σωστά, ήρθε στον Κολοσσό ξανά, ούτως ώστε να προσπαθήσει να ξαναβρει τον ρόλο που είχε. Οπότε ο ΠΑΟΚ λοιπόν παίρνει ένα παίχτη με πολύ καλά στοιχεία, εγώ θα πω με χρήματα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την αξία του, και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το δικό του timing, του ΠΑΟΚ που δεν έχει πολλά χρήματα, με το δικό του timing του Γκρίφιν, που προσπαθεί να ξαναφτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν 2 χρόνια περίπου. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση διαμορφωμένη για τον Αμερικανό. Είναι ένας παίκτης που, επειδή τον έχουμε εικόνα και από την Ελλάδα, εμένα μου αρέσει η νοοτροπία του, είναι παίκτης μέσα στο γήπεδο και ένταση βγάζει και ενέργεια μεγάλη. Είναι παίκτης ο οποίος ερχόμενος στον ΠΑΟΚ θα παίρνει πολλές αποφάσεις, έτσι, και γι' αυτό το λόγο τον επιλέγει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα σε σκοτώσει με το σούτ του, αλλά είναι παίκτης που γενικότερα το pick and roll παιχνίδι το έχει. Είναι παίκτης που με την σχεδόν ίδια ευχέρεια που εκτελεί επίσης δημιουργεί. Και ουσιαστικά αποτελούσε την πρώτη επιλογή από τις διάφορες που είχε στη λίστα του ο Κώστας Μέξας, για να πάρει την μπαγκέτα, να το πω έτσι, της ομάδας.
θεωρητικά πάντα είναι μια επιλογή πολύ καλή για τον, για τον ΠΑΟΚ. Θεωρητικά ξαναλέω, γιατί θα εξαρθεί και από άλλα πράγματα. Από τους άλλους παίκτες που θα έρθουν, από τη χημεία την οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί και από τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να συνδυαστούν. Έτσι, ο Γκρίφιν πάντως είναι ένας παίκτης καλού επίπεδου, έχει το κίνητρο προκειμένου να ξαναφτάσει στο επίπεδο που έφτασε μέχρι πριν δύο χρόνια και εκεί που έδωσε χρήματα Ζενίτ για να τον αποκτήσει από τον Κολοσσό, εκεί που τον πήρε η ΑΕΚ πρόπερση, και τότε ο ΠΑΟΚ το έψαχνε. Τότε δεν μπορούσε να δώσει τα χρήματα που ήθελε. Και όταν το καλοκαίρι που πήγε ο Γκρίφιν στην ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε με τον Λίο Παθεόδωρο στον πάγκο του. Δεν μπορούσε τότε. Μετά τη Ζενίτ ήταν πολύ ψηλό το κασέ του, δεν γινόταν. Γίνεται τώρα. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα στη διαδικασία των σεζόν. Έτσι, μπορεί ένας παίκτης μια-δυο σεζόν να πήγε πολύ ψηλά, να έκανε πολύ καλές χρονιές και να πήρε καλά συμβόλαια, μετά λίγο να έπεσε, να πέφτει και πιο χαμηλά το κασέτο. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ με τον Γκρίφιν. Επίσης, εκτός απροόπτου, η επόμενη ανακοίνωση θα είναι αυτή του Νόντα Παπαντονίου. Επίσης, ένα παιδί για το οποίο έχουμε εικόνα. Τριαντάρης ο Νόντας πλέον. Αυτό είναι κάτι που σήμερα το πήρα χαμπάρι. Για πιο μικρό τον είχα, κάπου στα 26-27, αλλά είναι 30 ο Νόντας. Εντάξει, ένα παιδί που φόρεσε φανέλα του ΠΑΟΚ στις αρχές της προπροηγούμενης σεζόν, για ένα μήνα τότε που υπήρχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών και είχε έρθει με μηνιαίο συμβόλαιο, έπαιξε πολύ λίγο. Μετά πήγε στον Πανιόνιο. Ωστόσο, ο Νόντας Παπαντονίου, νομίζω ότι η περσινή του χρονιά στη Λάρισα, και αν δεν κάνω κάποιο λάθος να με διορθώσει όποιος είναι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη του σε επαγγελματικό επίπεδο. Με σημαντικό ρόλο, με πολλές αποφάσεις στο παιχνίδι του, με 11 από τους μέσο όρο, 5 assist. Όχι κάποια φοβερά ποσοστά, αλλά έπαιρνε και αρκετές προσπάθειες, θα πω εγώ, στη Λάρισα. Και στην προπέρσινη χρονιά που έφυγε από τον ΠΑΟΚ μετά από εκείνο το μηνιαίο συμβόλαιο και πήγε στον Πανιόνιο, επίσης μια καλή χρονιά με 11,3 πόντους και 4 assist σχεδόν. Δηλαδή, δύο χρονιές του Παπαντονίου στην Basket League οι περασμένες είναι πολύ καλές. Οπότε, με τον Παπαντονίου να αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και να τελειώνει και τυπικά το ζήτημά του, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ με Γκρίφιν και Παπαντονίου τον άσο το κλείνει. Έτσι, αν και ο Γκρίφιν είναι και στο 2, αλλά γενικά, okay, είναι παίκτης που οργανώνει. Μπορεί να το κάνει. Είναι στο στοιχείο του. Και επίσης για τον Γκρίφιν, ένα κομμάτι που μπορεί να είναι δευτερεύον, αλλά έχει σημασία στο σύγχρονο μπάσκετ και στα θέλω που έχει στο μυαλό του Μέξας για την ομάδα που θέλει να κάνει, όσο μπορεί και πάντα στο οικονομικό πλαίσιο που μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Ο Γκρίφιν είναι ένας combo guard, έτσι, κυρίως στον άσο, 1,93 με μέγεθος. Γενικά, όσο μπορεί ο Μέξας, αυτό το θέμα το θέλει. Δηλαδή να υπάρχει ευελιξία, να υπάρχει αθλητικότητα. Να μπορεί, δηλαδή, όσο μπορεί πάντα στα οικονομικά δεδομένα που μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ φέτος, να έχει διάφορα χαρακτηριστικά σε παίκτες. Και όταν λείπουν από ένα παίκτη, ο άλλος που θα είναι στη θέση του να μπορεί να τον καλύψει περισσότερο. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι ο Γκρίφιν είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να αναλάβει αρκετές επιθετικές αποφάσεις, σκορ, δημιουργία. Ο Νόντας Παπαντονίου, που είναι ένα από πίσω, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βγάλει περισσότερη ενέργεια στην άμυνα. Τέτοια πράγματα. Αυτό λέω, λοιπόν, ότι να υπάρχει σύνθεση χαρακτηριστικών, ξαναλέω, όσο μπορεί με τα οικονομικά του δεδομένα πάω, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι σήμερα. Όπως σας έχω ξαναπεί, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να μπούμε σε διαδικασία ονοματολογίας. Προφανώς και έχουμε εικόνα για τις κινήσεις που έχει κάνει, τις προτάσεις που έχει καταθέσει. Το να αναφερόμαστε ότι έκανε πρόταση σε εκείνον και να υπάρχουν αρνητικές απαντήσεις ή να μην προχωρήσει τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Το θέμα είναι να αναφερθούμε όταν υπάρχει κάτι σοβαρό, όπως υπάρχει τώρα με τον Παπαντονίου που ολοκληρώνεται, όπως υπάρχει με τον Γκρίφιν που διαβάσατε το πρωί, όπως υπήρχε με τον Μαργαρίτη. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Μαζί μας φυσικά ήταν το stoichiman.gr, εκεί που έχετε καθημερινά live καζίνο 24 ώρες 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το σερί application, το οποίο έχει επιστρέψει,
Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί κερδίζοντας 100.000 ευρώ. Εκτός από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application είναι διαθέσιμο σε iOS και Android και φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν φυσικά όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό για εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες για να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972-230-121 τηλέφωνο και το mail dapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Φυσικά ακολουθεί Radio Marmita εδώ με Ζάχο Ντρούλινγκ. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Εννοείται ότι ανοιχτές γραμμές στο Λίμπερο από εδώ και πέρα και για τις δικές σας απόψεις. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30 εδώ θέλω τους καιρού επιτρέποντος. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.